προσκυνό. Γλώσσα. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην καθιερωμένη γλωσσική μας εκπομπή με τον καθηγητή γλωσσολογίας, κύριο Γεώργιο Παμπινιώτη. Χαίρετε κύριε καθηγητά. Μέρες που διανύουμε, εορτάζομαι τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγενασία, ας ασχοληθούμε με κάποιες εμβληματικέ μορφές του αγώνα. Είναι σωστή η σκέψη σας, πρότασή σας που τη συζητήσαμε κυρία Φλέσα. Να συμμετάσχουμε και εμείς στον εορτασμό mm -hmm. με τι άλλο, μιλώντας για εμβληματικές μορφές, όπως είπατε, το Μακριγιάννη, τον Κοραή, το ρίγα αλλά ειδωμένους κυρίως από την γλωσσική mm -hmm. τους πλευρά και συμβολή, μια και εμείς εδώ ασχολούμεθα με τη γλώσσα. Λοιπόν, ο Μακρυγιάννης, για να αρχίσουμε σήμερα με το Μακριγιάννη, είναι πράγματι ο στρατηγός Μακρυγιάννης, μια εμβληματική μορφή. Γεννήθηκε το 1797 και έφυγε από τη ζωή το 1864. Έχουμε δύο βιβλία του Μακριγιάννη. Ο Μακριγιάννη ήταν αγράμματο. Έμαθε κάποια γράμματα. Τα γράφει ο ίδιο τα απομνημονεύματα. Σε μια προχωρημένη ηλικία για να μπορεί να γράψει. Mm -hmm. Βέβαια, μην περιμένουμε ορθογραφία κλπ είναι το κείμενο ενός ας το πούμε αγράμματου σε σχέση με την γραφή και την ορθογραφία και είναι δύο τα έργα που έχουμε, τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη και τα οράματα και θάματα. Διότι ο Μακρυγιάννης όπως ξέρουμε είχε μια πολύ βαθιά πίστη την οποία αποτύπωσε και γραπτός. Τι συμβαίνει τώρα με τη γλώσσα του Μακρυγιάννη. Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι τον Μακρυγιάννη τον ανακαλύπτει ο περίφημο Βλαχογιάννης. Ναι, ναι. Διότι είχε θάψει όσα είχε γράψει μέσα σε ένα τενεκέτα. Είχε εξαφανίσει, Έτσι. λέει η μυθολογία. Ναι. Mm -hmm. Ανακαλύπτει, λοιπόν, ο Βλαχογιάννης και για πρώτη φορά δημοσιεύει τα απομνημονεύματα το 1907. Έρχεται μια δεύτερη προσέγγιση του Μακριγιάννη από τον Σεφέρη, από τον Φωτιάδη, τον Θεοτοκά και τον Λίνο τον Πολίτη. 1937-1947. Και γίνεται και μία, ας το πούμε, τρίτη προσέγγιση, όταν το 1983 εκδίδονται τα οράματα και θάματα και μαζί το λεξιλόγιο του Μακρυγιάννη κυρίως των απομνημονευμάτων από έναν γνωστό δημοσιογράφο που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, από τον Νίκο Κυριαζίδη. Mm -hmm. Αυτό που βγήκε από τις προσεγγίσεις αυτές είναι ότι ο Μακρυγιάννης, στα απομνημονεύματά του, αλλά και στα οράματα θάματα, δίνει ένα πρότυπο δημοτικής γλώσσας. Σε μία μελέτη μου, πρώιμη, έδειξα σε ένα συνέδριο, ήταν... Μάλιστα ήταν παρόν και ο αείμνηστος Εμμανουήλ Κρυαράς, ο οποίος συμφώνησε στην τοποθέτησή μου, έδειξα ότι δεν είναι η γλώσσα του Μακρυγιάννη πρότυπο, αλλά το ύφος του Μακρυγιάννη είναι πρότυπο. Άλλωστε και ο Σεφέρης όταν έφερνε ως πρότυπο διδασκάλου της γλώσσας τον Μακρυγιάννη, εννοούσε το ύφος του, όπως το ξέρουμε από τα απομνημονεύματα. Ναι. Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης, κατά κόσμον Ιωάννης Τριανταφύλου. Βέβαια. Ξεκίνησε να γράφει το 1829, όταν ήταν στο Άργος διορισμένος στην κυβέρνηση Καποδίστρια ως αρχηγός της εκτελεστικής δυνάμεως. Και αναφερθήκατε στη μελέτη σας, σημειώνεται σε ό,τι αφορά στο ύφος του Μακρυγιάννη, η μελέτη αυτή περιλαμβάνεται στο βιβλίο σας ελληνική γλώσσα παρελθόν παρεών μέλλον το εξή. Η προφορικότητα, η βιωματική παρουσίαση και η έντονα συναισθηματική φόρτιση, ο προσωπικός σχολιασμός, η λαϊκότροπη αφηγηματική δομή, η αμεσότητα του λόγου με την κοφτή, ασύνδετη ή παρατακτική δομή του, με την αποφθεγματική, λυτή και πυκνή διατύπωσή του, η άτακτη εναλλαγή χρόνων, η ευρία χρήση του διαλόγου κάνουν τη γλώσσα του κειμένου υποδειγματική ως ύφο και απαράμιλη ως τεχνική αφηγηματικού λόγου, με χαρακτηριστικό την ανεπιτίδευτη και αποτελεσματική επικοινωνία. Ευχαριστώ. Αυτά για το ύφος του Μακρυγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την απόδοση του κειμένου μου, να είστε καλά. τόσο ωραία ελληνικά. Θέλω να πω το εξής επέμεινα ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως πρότυπο τη γλώσσα του Μακριγιάννη, γιατί ήταν ένα μείγμα Βέβαια. λαϊκής, διαλέκτου του Μακριγιάννη τα ρουμελιώτικα και λόγια επίδρασης, γιατί διάβαζε ο Μακριγιάννης λόγια, κείμενα και αυτό το κράμα το βλέπουμε στα απομνημονεύματα και στα οράματα θάματα. Mm. Δηλαδή, αντί να πει υπήκον, λέει υπήκογον. Λέει συνέλεψης, με ψί, Λέει καταφρόνεσιν, σκέση, όχι σχέση, σκέση. Η κόρθο της κόρθος, η κόρινθος. Λέει συντρομητέ, κρατάει την κατάληξη mm. της λόγιας γλώσσας, αλλά δεν λέει συνδρομητέ, λέει συντρομητέ. Λέει του βρέφου, λέει οι κολάκι, οι κολάκες. Κολυμπούγαμεν τα διαλεκτικά. Κάθεταν, όχι καθόταν, κάθεταν. Διχατέρα, η φιγατέρα. Έχει επιβιώσει αυτό μερικές φορές, το ακούμε, ναι. το διχατέρα. Αλλά δεν πάβει να είναι διαλεκτικό. Γιόρα, γιόρα. η ώρα. Η ώρα επειδή τη. Μάζω, έμασα. Μπινάρια τα δίδυμα. Ολίστια τα λίστια. Πνέει τα λίστια, ολίστια. Παλεθύρι το παράθυρο. Γλέπω το βλέπω. Mm -hmm. άχλιος ο άθλιο. Δηλαδή, εάν παίρναμε αυτό τον τύπο γλώσσας ως πρότυπο, Έχω γράψει ότι θα πηγαίναμε 150 χρόνια πίσω. Και επειδή έχουμε ξαναμιλήσει για την γλώσσα εκείνης της εποχής που έβριθε τουρκικών λέξεων, ιταλικών, βενετσιάνικων, Βενετσιάν. να δώσω μερικά παραδείγματα. Mm -hmm. Λέει επί παραδείγματι «γεμεκλίκι» mm -hmm. τα έξοδα διατροφής. Λέει «γιαρά» η πληγή. Γενεράλης ο στρατηγός, γιολτζής ο ταξιδιώτης, γιουλές η οβίδα, γρανάτα η χειροβομβίδα. Το χειροβομβίδα, το στρατηγός, τα είπαμε μετά. Κασαβέτη η θλίψη και μέρη η ζώνη. Κομμαντάντης ο διοικητής, κομπρεμετάρο το διακινδυνεύω. Κόνσολο και κονσουλάτο είναι ο πρόξενο και το mm -hmm. προξενείο. Κοντράτο το συμβόλαιο. Βέβαια, κοντράτο έλεγαν το συμβόλαιο, το είπαμε μετά. Και υπάρχει και στην Αγγλική, έχει διατηρηθεί η λέξη. Ναι, βεβαίω. Mm -hmm. Από τα. Το κόντρακ. Ναι. Mm -hmm. ε, Μαρσιάλης, ο αρχιστράτηγος. Μαζγάλη, η πολεμίστρα. Μεζάτη, η δημοπρασία. Μεϊντάνη, η, η αγορά. Μινίστρος, ο υπουργός. Μπαγιονέτα, η ξυφολόγχη. Μπατάγια, «Μπατάγια η μάχη», mm -hmm. μάλιστα έλεγε ο Μακρυγιάννης στην αποψινή «Μπατάγια αρχηγός θα γεννεί ο Θεός». No. Έλεγε. Το «battle» επίσης, το αγγλικό. Κάποιες από αυτές τις λέξεις, κύριε καθηγητά, τις βρίσκουμε στην αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική. Βέβαια. Το «contract», το «minister», Και το θα «general», είχα... το... υπάρχουν. Βέβαια. Βέβαια. Και θα Πολλά. Είχαν... Και θα <στά> είχαν μείνει και στα ελληνικά <στά> εάν δεν είχαν αποδοθεί ελληνικά. <στά> δηλαδή θα λέγαμε μηνίστρο. <στά> Αυτό λέγαμε. Είπαμε... Το τον πάτολ, ίσω τον πατάγια. Βεβαίω. Είπαμε υπουργό, όλα αυτά τα πράγματα. Μπεντένι. Ήταν η έπαρξη. Νιζάμι, η τάξη. Ριτυράτα, υποχώρηση. Σολδάτο, στρατιώτη. κλπ. Το σόλτζερ, α πούμε. Ναι. Υμή. Τσιπλάκης. Υ Τσιπλάκης, ο γυμνό. Χάψη, φυλακή. Γιατί τα λέμε αυτά. Γιατί η γλώσσα της εποχής εκείνης τέτοιες λέξεις περιλαμβάνει πάρα πολύ συχνά και νομίζω ότι θα έπρεπε να διαβάσουμε λίγο Βεβαίως. και να δώσουμε ένα δείγμα της, γραφής του, της γραφής του Μακρυγιάννη και σας διαβάζω ένα μικρό κομμάτι από τα απομνημονεύματα. Mm -hmm. Λέει λοιπόν «Εις τις τρεις ημέρες παρουσιάστηκα εις τον βασιλέα του λέγω «Βασιλέα παρουσιάζομαι ομπρό σου» δεν λέει εμπρό, ομπρό σου» και με έναν τρόπο με τύπτη η συνήθισή μου. Όχι συνείδηση, συνήθισή μου. Και μάλλον με αφήνει ήσυχον. Μου λέγει η μεγαλειώτης του «Πώς με τον έναν τρόπο σε τύπτη η συνήθισή σου» και με τον άλλο σε αφήνει ήσυχο, θα σου κάνω την εξήγηση. Αυτός ο τόπος, η πατρίδα μας, όπου βασιλεύεις, ήταν πρώτα Ρουμάνι, δάσος δηλαδή. Ότι είχε γέννη βάλτος τόσα χρόνια. Και έκαμε πολλά άγρια δέντρα και παλιοχόρταρα και ένα μέρος από μας τους ντόπιου, και από τα έξω μέρη πολλοί αγαθοί άνθρωποι, πήραν τα τζαπιά, δεν λέει τσαπιά, τζαπιά, τζαπιά, Mm -hmm. τα τζεκούρια, τα φκιάρια και έκοψαν όλες αυτές τις ακαθαρσίες και δούλεψαν αυτό τον τόπο και δίνει τώρα σοδήματα, όχι εισοδήματα, σοδήματα, καρπούς και φρούτα αξιόλογα. Εκείνοι όπου αγωνίστηκαν από μέσα και από έξω, λίγοι ήταν και χάθηκαν οι περισσότεροι. Και όσοι μείναν πολλοί από αυτούς γεζερούν, τον γεζέρι, περπατούν, mm -hmm. τριγυρνούν. πληγερνούν. προηλεύσεως η λέξη, βέβαια, βέβαια. τον γκεζέρι. Κεζέρ... Το, ακούς, το ακούς, και σήμερα, έχει επιβιώσει σε κάποιες ντοπιολαλιές. Βεβαίως, mm -hmm. είναι όπως λέτε τουρκικό, mm -hmm. σημαίνει περπατούν, τριγυρίζουν, ξυπόλυτοι και γυμνοί μέσα τα σοκάκια αυτινής της πατρίδας, και οι χείρε και αρφανά των αγωνιστών διακονεύουν. Και οι νιέ του πατούνε οι διαφταρμένοι, το διεφθαρμένοι, διαφταρμένοι, την τιμή στανικός με το στανιό, ε, να φάνε κομμάτι ψωμί. Λίγοι αγωνιστήκαμεν, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Μακριγιάννη, λίγοι αγωνιστήκαμεν εις των καρπόν πολύ πλάκωσαν και παίρνουν το ξύλο και βαρούνε τους αγωνιστάς. Το παράπονο του Μακριγιάννη, αυτή είναι η αμεσότητα του Μακριγιάννη, έχει ζήσει τα γεγονότα και βγαίνει μέσα από το λόγο του. Ποτές δικαιοσύνη δεν είδαμεν και όλος συχνούς εφίλιους, εμφίλιους, πολέμους και σκοτωμούς. Χάθηκαν δι' αυτά τα καλύτερα παλικάρια και έπαθε και παθαίνει η πατρίδα όσα δεν έπαθε από τους Τούρκους. Αυτό είναι ο λόγο του Μακριγιάννη. Μα έχει μιλήσει και για τα αρχαία μα, που είπε για τα μάρμαρα αυτά, για αυτά πολεμήσαμε. Βεβαίως έχει πει πολλά, τα οποία έχουν τη μορφή αποφθεγμάτων, γιατί έτσι όπως τα έλεγε κοφτά, ήταν σαν αποφθέγματα. Mm -hmm, mm -hmm. Και θα ήθελα επίσης από τα «Οράματα και Θάματα», το άλλο βιβλίο του, να δώσω μία εικόνα. Λέει λοιπόν, γράφει ο Μακρυγιάννης, «Και στα 1850, τον Άγουστον μήνα, αντί Αύγουστον, τον Αύγουστον μήνα, ο βασιλέας μας ετοιμάζεταν, διαλεκτικό, ετοιμαζόταν, και ήθελε να πάγει στην πατρίδα του. Και είναι ως την σήμερον εκεί. Ήταν πολλά μυστικών ο παγιωμός του. Ακούστε λοιπόν πώς ήταν και πώς γράφει, γι' αυτό λέμε ότι δεν το είναι το πρότυπο της Δημοτικής, είναι η ζωντάνια της αφήγησης. Μια νύχτα βλέπω στον ύπνο μου ότι ήμουν με τον Μεταξά, στον Λάζαρο τον Κουντουριώτη και έρχεται ένας και μας λέγει «Σύρτε, σας θέλει ο νέος βασιλέας». Κινήσαμεν και πήγαμεν. Ή στον δρόμο μου λέγει ο Μεταξάς κλπ. κλπ. Ο παγιωμός, ε, ο πηγεμός. Βέβαια. Mm -hmm. Μία εικόνα λοιπόν της γλώσσας του Μακριγιάννη που κυρίως το ύφος του, ο τρόπος που εκφράζεται είναι το πρότυπο και όχι η ίδια η γλώσσα που όπως είδαμε έχει διαλεκτικά στοιχεία, λόγια και λαϊκά. Μάλιστα. Αφού λοιπόν μας μιλήσατε για τον Μακριγιάννη, να περάσουμε τώρα κύριε καθηγητά, έπειτα από αυτό το μικρό μνημόσυνο στον Μακριγιάννη στις ερωτήσεις των μαθητών και να ακούσουμε το Γιάννη, ο οποίος έχει την εξής απορία. Πώς πρέπει να λέμε «μία φορά» Ή μια φορά. Ποιο είναι το σωστό, πώ τονίζετε και γιατί. Είμαι ο Γιάννη, μαθήτη τη πρώτη και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή, λέμε μια φορά ή μια φορά, πώ τονίζετε το μια και γιατί. Ευχαριστώ. Σε κάποια άλλη περίσταση είχετε αναφερθεί, αλλά σε εξηγήσετε την απορία του Γιάννη, α το απαντήσετε. Νομίζω ότι αναφερθήκαμε mm -hmm. επιπροσθέτω. Βεβαίω. Παρεπιπτόντω. Ο όταν μιλήσαμε για το διά-δια. Mm -hmm. Εάν πρέπει να βάζουμε τόνο ή όχι. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Άλλο το μία με τόνο και άλλο το μιά. Το μία είναι αριθμητικό. Όταν λέμε πήγα εκεί μία φορά, σημαίνει όχι δύο, όχι είναι τρεις. Είναι συγκεκριμένη η φορά αυτή. Μία και συγκεκριμένη. Ακριβώς. Mm -hmm. Είναι το αντίθετο του δύο, του τρία, γιατί είναι, είναι αριθμητικό. Ακριβώς. Mm -hmm. Όταν πούμε πήγα εκεί μια φορά, εκείνο το μια φορά σημαίνει κάποια φορά. Είναι αόριστο. Είναι αόριστο άρθρο. Mm -hmm. Το αόριστο άρθρο αποτελεί μια σύλλαβη, μια φορά πήγα εκεί, μια σύλλαβη και δεν τονίζεται. Συνίζηση δηλαδή, συνηζάνεται. Και δεν τονίζεται. Mm -hmm. Ενώ το μία είναι δύο σύλλαβες. Mm -hmm και τονίζεται κανονικά. Ωραία. Αφού λύσατε λοιπόν την απορία του Γιάννη, να πάμε τώρα στην Κύπρο και να λύσετε την απορία της Δήμητρας, η οποία αναρωτιέται αν είναι λάθος να πούμε πρόσβαλε, υπόφερε, παράδοσε, αντί προσέβαλε, υπέφερε, παρέδωσε. Κύριε Παμηνιώτη, γεια σα. Είμαι η Δήμητρα και είμαι μαθήτρια τη πρώτη Λυκείου. Η ερώτησή μου είναι η Είναι λάθο να πούμε ότι κάποιο πρόσβαλε υπόφερε και παράδωσε, αντί για προσέβαλε, υπέφερε και παρέδωσε. Είναι λάθος. Δήμητρα, κοίταξε, το να πεις κάτι ότι είναι λάθος ή δεν είναι, πρέπει να δεις πώς λειτουργεί στη γλώσσα. Πράγματι, υπήρξε μία τάση σε κάποιους τύπους παρελθοντικούς σύνθετους με προθέσεις, να μην υπάρχει η λεγόμενη εσωτερική αύξηση. Εσωτερική, Α... να το εξηγήσουμε λίγο κύριε Καθηγητά. Ναι. Εσωτερική mm -hmm. αύξηση είναι όταν λέμε προσλαμβάνω, προσέλαβε. Mm -hmm. Δηλαδή μεταξύ της προθέσεως και του, του ρήματος. ρήματος αναπτύσσεται mm -hmm. ένα ε. Mm -hmm. γιατί για να βαστάξει τον τόνο. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν ενώ είναι απαραίτητο όταν λέμε δίνω έδωσα γιατί χωρίς την αύξηση... Δεν θα μπορούσε ο τόνος να είναι στην τρίτη συλλαβή που είναι χαρακτηριστικό των παρελθοντικών χρόνων της ελληνικής. Mm -hmm. Ενώ υπάρχει στα απλά, υπάρχει κατά αναλογία και στα σύνθετα. Δηλαδή είναι στο δίνω έδωσα, αλλά είναι και στο προσέδωσα. Mm -hmm. Είναι στο υποφέρω, το φέρω έφερα, πρέπει να πάρει αύξηση. Είναι και στο υπέφερα. Και το προσέφερα της... σε όλα τα σύνθετα. Σε όλα τα σύνθετα. Του και φέρω. Αυ... Mm -hmm. Βεβαίω. Και όχι μόνο. Και, και αυτό... του βάλω. Πολλών. Σε όλα τα σύνθετα. Mm -hmm. Και βεβαίω αυτό πρέπει να πούμε ότι έχει και έναν άλλο ρόλο. Δηλαδή διακρίνει την οριστική από την προστακτική. Γιατί αν πω πρόσφερε, ακούγεται και λειτουργεί και ως προστακτική. Αν πω πρόσβαλε ακούγεται και λειτουργεί και ως προστακτική. Ναι, όταν τη λέμε σωστά. Γιατί πολλές φορές κάνουμε λάθος και στο δεύτερο πρόσωπο βάζουμε αύξηση. Υπέγραψε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ε, ναι, ναι. ναι, το έχουμε άρα, συζητήσει αυτό. Αλλά... Άρα, το σωστό είναι να έχει αύξηση εσωτερική. Για να μην γίνεται σύγχυση. Για να μην γίνεται σύγχυση προστακτικής και οριστικής που είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι προσταγή, παράκληση, εντολή. Το άλλο είναι μία διαπίστωση. Και κάτι ακόμη. Αν έχουμε το ρήμα εκλέγω, πώς θα είναι στον αόριστο. Εκλέξε. Όχι. Εξέλεξε. Αν έχουμε το ρήμα εκδίδω, πώς θα είναι στον αόριστο. Εκδώσε. Εξέδωσε. Άρα πρέπει να προσέχουμε και ανάλογα με την πρόθεση, αν έχω την ΕΚ, η ΕΚ επειδή θα έχει το Ε, θα πάρει τη μορφή της ΕΚ. Εξ. Εκδίδει, εξέδωσε. Εκλέγει, εξέλεξε. Όλα αυτά είναι το σύστημα της γλώσσας μας και είναι κάτι που μας συνδέει με τα παλιότερα ελληνικά μας και αυτές οι διακρίσεις προστακτικής και οριστικής είναι πάρα πολύ σημαντικές και χρειάζονται προσοχή. Να περάσουμε τώρα στην αιτημολογία μιας λέξεως, αφού λύσατε την απορία της Δήμητρας, να δούμε το ρήμα τρόγο, «τρώω» και «τρώγω». Ποιο είναι το έτοιμο η αλήθεια της λέξεως, κύριε καθηγητά, του ρήματος αυτού. Εδώ έχουμε πολλά να πούμε, mm -hmm. κυρία Φλέσσα. Το «τρώγω» έγινε «τρώω» στην καθημερινή γλώσσα, και πώς το κλίνουμε, τρώω, τρως, τρώει, τρώμε, τρώτε, τρώνε. Και είναι το ίδιο όπως το λέω, λες, λέει, ή το πάω, πας, πάει, φάω, φας, φάει κλπ. Αυτά τα λέμε ιονί συγκοπτόμενα ρήματα, γιατί είναι σαν να έχουν συγκόψει την κατάληξη. Mm -hmm. Δηλαδή αντί να λες τρώγης, λες τρός. Αντί να λέει τρώγει, λες τρώει, μόνο το «ι». Και αντί να λέμε τρώγουμε, λέμε τρώμε. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό και είναι μια σειρά απορρίμματα που είναι ιονί συγκοπτόμενα. Ένα δεύτερο φαινόμενο είναι ότι τρώω αόριστος έφαγα. Αυτό το φαινόμενο το λέμε συμπληρωματισμό. Δηλαδή συμπληρώνεται ο αόριστος από ένα άλλο θέμα. Και ποια είναι η προέλευση τώρα του τρόγου. Αρχικά, στα αρχαία, το τρώγω αρχικά σήμαινε μασό, ροκανίζω. Mm -hmm. Και προέρχεται από μια ρίζα που σημαίνει σχίζω, τρυπώ. Έτσι φτάνει το τρώω να είναι ο του τεριδών, του τρίβο, του τέρμα, του τραύμα, του τρίμα, του τρυπώ. Κάτι που... Όλα αυτά έχουν μία σημασία του σχίζω, του διατρυπώ. Του τόρνου και μάλιστα και έχουμε τόρνος, και λέξεις. Βεβαίως ο τόρνος. Αντιδάνει από τον τόρνο. Βεβαίως, βεβαίως, mm. έτσι είναι. Ο μόριζα επίσης. Όπως το τρόγο είναι ο τράγος, είναι ο τραγανός, η τρόγλη και το τροκτικό. Ξέρετε κυρία Φλέσσα, αρχικά το ρήμα τρώω ήταν το ρήμα Εστίο. Στη γενική σημασία του τρώω, είχαμε το εστίο. Το εστίο με ψηλή, mm -hmm. ενώ το τρόγο σήμαινε τρώω κάτι που είναι ξηρό, είναι καρπί, είναι βολβί είναι φρούτα. Ομά. Ομά. Προϊόντα ομά. Έτσι. Το εστίο ήταν για όλα τα άλλα. Σιγά σιγά, στον τέταρτο αιώνα, ήρθε το τρόγο και γενικεύτηκε για όλα. Κάτι ακόμη. Το εστίο λοιπόν, με ψηλή, μας έδωσε το έδεσμα, ψηλή, εδόδημα, mm -hmm. τα φαγώσιμα, mm -hmm. και είχαμε και ένα με δασία το εστία, από το οποίο είναι το εστιάτορ, το εστιατόριο, η εστίαση, όλα που χρησιμοποιούμε σήμερα, η εστίαση κλπ, με δασία, από τη λέξη εστία που ήταν το τζάκι, Όπου. Η όλα θεά αυτά, Και η θεά αιστεία. Και το τζάκι που ήταν η βάση του σπιτιού. Και από την αιστεία, αιστείο, αιστείαση, συναιστείαση κλπ. Βλέπετε αυτή και την. Και η νηστεία βέβαια με τον η το, το στεριτικο Βεβαίω. Μια mm. και θα μπούμε σε λίγο και στη Σαρακοστή. Από το νη και το αιστεία, ναι. Mm -hmm. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν αυτή την συνέχεια της γλώσσας. Σε προσκοινώ γλώσσα. Μικρή διακοπή, φίλες και φίλοι, και επανερχόμεθα. Μουσική Σε προσκυνό γλώσσα, κοντά σας και πάλι, φίλες και φίλοι, με τον καθηγητή γλωσσολογίας, κύριο Γεώργιο Βαμπινιώτη. Κύριε καθηγητά, οι προθέσεις έχουν ένα κυρίαρχο ρόλο, σημαντικό ρόλο στην... Νέα ελληνική γλώσσα. Έχουν αναλάβει έναν ρόλο. Ναι, όπως Για να το μας λέτε. εξηγήσετε. Γενικά οι προθέσεις πάντοτε είχαν έναν πολύ σημαντικό mm -hmm, ρόλο. Mm -hmm. Αλλά ιδιαίτερο στη Νέα Ελληνική. Ιδιαίτερο στη Νέα Ελληνική επιφορτίστηκαν mm -hmm. και με λειτουργίες που δεν τις είχαν στον αρχαίο λόγο. Mm -hmm. Οι προθέσει τι κάνουν στη γλώσσα μαζί με ουσιαστικά δηλώνουν ένα πλήθος ενιών τρόπου, τόπου, χώρου, επιχειρηματικών ενιών. Επιρηματικών mm -hmm. ενιών. Mm -hmm. Και στην αρχαία και στη νέα δηλώνουν αυτό που λέμε επιρηματικέ ένε. Mm -hmm. Τόπο, χρόνο, αιτία, μαζί με ουσιαστικά. Η εμπρόθετη όπως τους ξέρουμε στην αρχαία Οι εμπρόθετη όπως τους λέτε mm -hmm. Τώρα, στην νέα ελληνική, πήραν και έναν ακόμη ρόλο. Επειδή υποχώρησαν καταλήξεις που έδειχναν το μέσο, τον τόπο, την προέλευση, είχαμε στην αρχαία γλώσσα την αφαιρετική πτώση, την τοπική πτώση και την οργανική πτώση. Όλα αυτά ήρθαν και έγιναν δοτικοί μετά. Που λέγαμε αρκέρα. του τρόπου του μέσου, του οργάνου. Έτσι. Λέγαμε επί παραδείγματι οικοθέν. Αυτό το θέν έδειχνε προέλευση από πού έρχεσαι, από το σπίτι. Είναι η λεγόμενη αφαιρετική. Λέγαμε οίκη με όμικρον γιότα. Οίκη ήταν τοπική πτώση, στο σπίτι. Και λέγαμε επίσης ύφη, λέει στον όμηρο, ανάσιν. Το εις ύφη είναι η οργανική πτώση με βία, με την εξουσία βασιλεύει. Αυτά έπαψαν πια να είναι καταλήξεις και πέρασαν να δηλωθούν με προθέσεις, αφού πρώτα συγχωνεύθηκαν στην δοτική. Γενικά οι προθέσεις παίζουν τον ρόλο τόσεων που σιγά σιγά υποχώρησαν. Θέλω να δώσω ένα παράδειγμα Βεβαίως. που θα είναι οικείο ιδίως στους μαθητές από το απολυτίκιο των τριών ιεραρχών, αυτών των γιγάντων του πνεύματος. Ελπίζω να είναι οικείο. Οικείο θα είναι, γιατί ψάλετε και στις σχολικές γιορτές. Δεν είμαι βεβαία, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λέω, ότι πρέπει τουλάχιστον. Ναι. Λοιπόν, τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος, του στην οικουμένη ακτίση δογμάτων θείων πυρσεύσαντας. Εκείνο το ακτίση δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τι σημαίνει το ακτίση με ακτίνες. Λε, γιώτα γιώτα. Έτσι, με ακτίνες. Δοτική. Είναι η δοτική, Λε, η οποία τώρα πια, αντί να πούμε ακτίση, λέμε με ακτίνες θείων δογμάτων, φώτισαν ή λέμε τους μελιρίτους ποταμούς της σοφίας, τους την πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας. Νάμασι με νάματα θεογνωσίας πότισαν. Πάλι δοτική, πληθυντικού. Έτσι. Mm -hmm. Αυτά λοιπόν που σε αρχαιότερες, παλαιότερες μορφές της γλώσσας γίνονταν με πτώσεις εν προκειμένου τη δοτική, Στη νέα ελληνική εκφράζονται με προθέσεις. Αυτός είναι ο ένας ρόλος των προθέσεων. Mm -hmm. Ο άλλος, ο πολύ σημαντικός, είναι στην σύνθεση με ρήματα ή ονόματα και δημιουργία νέων λέξεων και εμπλουτισμού του λεξιλογίου πάρα πολύ σημαντική λειτουργία και πλεονέκτημα κεφάλαιο της ελληνικής γλώσσας. Θησαυρός είναι. Σήμερα στα νέα ελληνικά πόσες προθέσεις έχουμε. Οι απλές, οι κύριες προθέσεις είναι μόνο τέσσερες. Με, σε, για, από. Ναι, αλλά κοντά σε αυτές τις, ας τις πούμε κύριες προθέσεις, υπάρχουν οι ειδικείς, όπως λέω, χρήσεως προθέσεις, που είναι οι παλιές προθέσεις mm -hmm το εις, το εκ, το προ, το προς, το διά, το ανά, κατά, μετά, περί, επί κλπ. Στην ελληνική είχαμε και εν μέρη έχουμε 18 προθέσεις. Έξι μονοσύλλαδες και 12 δυσύλλαδες. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι προθέσεις. Η ειδικής χρήσεως τώρα πλέον. Ειδικής χρήσεως mm -hmm. πια. Δηλαδή σε φράσεις που τις χρησιμοποιούμε πλέον. Και λέμε ας πούμε διαβίου το διά το χρησιμοποιούμε στη φράση mm -hmm. λέμε εν προκειμένο», λέμε εξ απορρίτων», mm. όλα αυτά υπερπατρίδως υπερπατρίδως mm -hmm. κλπ. Mm -hmm. υπάρχουν και οι καταχριστικές προθέσεις αυτό το άνευ το δύχος να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο αυτό αν θέλετε οι καταχριστικές προθέσεις οι οποίες δεν είναι οι κανονικές προθέσεις και δεν θα τις δούμε, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, σύνθετες mm -hmm. με ονόματα σε ρήματα, λοιπόν. δεν τις βλέπουμε. Δεν μπαίνουν σε σύνθεση. Mm -hmm. Είναι το άνευ, το δίχως, το ένεκα, το εναντίον κλπ. Χρησιμοποιούνται αφεαυτές, μόνες Έτσι, τους. Μόνες mm -hmm. τους. Και έχουμε και κάτι άλλο στα νέα ελληνικά. Τι λέμε, το βιβλίο είναι πάνω στο τραπέζι ή κάτω από το τραπέζι. Έχουμε δηλαδή ένα επίρρημα και μια πρόθεση μαζί, ένα είδος περιφραστικών προθέσεων. Όλα αυτά μαζί μας δίνουν την εικόνα των προθέσεων στα νέα ελληνικά που έχουν την συντακτική λειτουργία που είπαμε αντί για τις παλιές πτώσεις αλλά και το μέγα πλεονέκτημα της σύνθεσης, θυμάστε το έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, ότι το ρήμα βάλω στα ελληνικά συντίθεται και με τις 18 προθέσεις. Ισβάλλω, εκβάλλω, εμβάλλω, αναβάλλω, διαβάλλω κλπ. Όλες που τι κάνουν, τροποποιούν τη σημασία του βάλω και δημιουργούν άλλες 18 σημασίες από τις οποίες από το προβάλλω θα γίνει προβολή, το πρόβλημα, ο προβολέας. Αυτή είναι η ελληνική γλώσσα και μέγα πλεονέκτημα οι προθέσεις που υπάρχουν στα ελληνικά και στα λατινικά. Υπάρχουν και στα αρχαία Ινδικά. Και από εκεί τι έχουν πάρει άλλε γλώσσε όπω η Αγγλική. Μάλιστα. Και έπειτα από αυτή τη διαφώτιση περί προθέσεων, κύριε καθηγητά, να περάσουμε στις ερωτήσεις των μαθητών και να πάμε στην Κύπρο και να λύσετε την απορία της Έλσας, η οποία διερωτάτε, άραγε η διδασκαλία του αρχαίου λόγου βοηθάει στη γνώση της νέας ελληνικής. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Κύριε Παπαδημιώτη, σα χαιρετώ. Είμαι η Έλσα και πηγαίνω στην πρώτη γυμνασίλη. Θα ήθελα να σα ρωτήσω, πώ βοηθάει η γνώση του αρχαίου λόγου στη γνώση τη σημερινή μα γλώσσα. Ευχαριστώ. Αχ, να συγχαρούμε την Έλσα για την ερώτηση αφενό, αφετέρου επιτρέψτε μου για την επιλογή τη να φωτογραφηθεί μπροστά στον Παγκόσμιο Χάρτη, τον ε, Παγκόσμιο Άτλαντα. Πολύ ωραία εικόνα. Ωραία λοιπόν η Έλσα και ως περιβάλλον. Το περιβάλλον, ναι. το επίσης, εικονικό περιβάλλον. Και επίσης ως ερώτηση, εύλογη ερώτηση. Μαθαίνουμε τα αρχαία ελληνικά, τον αρχαίο λόγο μας βοηθάει στον σημερινό λόγο. Μα Έλσα και από αυτή την εκπομπή και από τους δασκάλους σου στην Κύπρο έχεις ακούσει ότι υπάρχει μία συνέχεια της γλώσσας μας. Εάν λοιπόν υπάρχει αυτή η συνέχεια της γλώσσας, κάθε τι που μας συνδέει με τις παλιότερες μορφές της γλώσσας, τα παλιότερα ελληνικά μας, έλεγε ο Σεφέρης, βοηθούν και τα νέα ελληνικά μας. Δηλαδή, λέγαμε σε αυτή την εκπομπή για τις προθέσεις. Ας πάρουμε μία πρόθεση, την πρόθεση συν. Θα την δούμε λοιπόν ήδη στην αρχαιότητα να συντίθεται με το «ζητώ» και να έχουμε το «συνζητώ». Ζητώ από κοινού την αλήθεια. Να έχουμε το «συγχωρώ». Τι σημαίνει «συγχωρώ»? Βαδίζω μαζί με κάποιον, άρα πάω να είμαι αντίθετος μαζί του και κατά Βγαίνω κάποιο προς τρόπο... Πηγαίνω προς την ίδια κατεύθυνση. Προς Ομονώ. την ίδια κατεύθυνση. Ομονοώ λοιπόν. Δεν είμαι αντίθετος, δεν είμαι εχθρός. Το «συγχωρώ». Πάμε στο συμβαίνει. Κάτι που βαίνει μαζί με κάτι άλλο και αποτελεί συμβάν και τα συμβάντα και πάμε στο συμφωνώ. Φωνώ, μιλώ με κάποιον μαζί, άρα λέμε το ίδιο, άρα συμφωνούμε. Και συμβιώνω. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Ας πούμε την συγνώμη. Mm -hmm. Έχω την Ίδια γνώμη με κάποιον. Για πολλωστή φορά να τονίσουμε ότι γράφεται με δύο γάμα. Το συν που μπροστά από το γάμα γίνεται γάμα και γράφεται με δύο γάμα. Και είναι Σ... λάθος να γράφεται με ένα γάμα γιατί το βλέπουμε και κάποιες φορές σχεδόν σε επίσημα έγγραφα. Βεβαίως. Σε διαφημίσεις. Βεβαίως. Κατά αυτά κόρον. χρειάζονται προσοχή. Mm -hmm. Ακούμε τη λέξη σύνζυγος. Μα από πού είναι σύνζυγος, τον ίδιο ζυγό μαζί και επίσης συγκρίνω. Κρίνω κάτι μαζί με κάτι άλλο. Δηλαδή, η σχέση μας με τα παλιότερα ελληνικά φωτίζει την σημασία των λέξεων και μας δίνει και την δυνατότητα να βλέπουμε μέσα από αυτές, να τις καταλαβαίνουμε. Πάρτε το οδός. Το οδός όταν πηγαίνεις μπροστά, τι γίνεται, προοδός. Όταν πηγαίνεις μέσα γίνεται είσοδος, όταν βγαίνεις γίνεται έξοδος, όταν περνάς μέσα γίνεται δίοδος Και όταν πηγαίνεις από πίσω και ακολουθείς αρχικά, είναι το μέθοδος. Η μέθοδος είναι το πηγαίνω από πίσω, ψάχνω, κυνηγώ για να βρω το κάτι. Το ένα βήμα μετά το άλλο. Το ένα βήμα μετά το άλλο. Τα λέω όλα αυτά... Για να δείξω στην Έλσα ότι αν έχω μία επαφή με τα παλιότερα ελληνικά, αν ξέρω τη λέξη Ρώμη που σημαίνει τη δύναμη, θα καταλάβω και το «ρομαλέος». Και το καλή ανάρρωση. Και το ανάρρωση και το επίρωση. Ακόμη και το «ρομαίος» που είναι από τη Ρώμη, όχι την ελληνική, αλλά από το όνομα Ρώμα, ρομέος που έγινε Ρωμιός μετά, αυτό είναι μια άλλη Ρώμη, η Λατινική. Αλλά η Ελληνική μας δίνει όλα τα άλλα που αναφέρουμε, δηλαδή αυτή η αναγωγή σύνδεση και γνώση με τα παλιότερα ελληνικά μας φωτίζει τα νέα ελληνικά και δεν τα μαθαίνουμε να τα θυμόμαστε απλώς, αλλά τα καταλαβαίνουμε και βλέπουμε μέσα από αυτά μέγα θησαυρό, μέγα όπλο. Και η περηφάνεια, κύριε καθηγητά, να γνωρίζεις ότι στην καθημερινή σου ομιλία, τη λαλιά σου την καθημερινή υπάρχουν λέξεις από τον Όμηρο. Ε, βέβαια. Ε, 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 Να λύσετε τώρα την απορία της Ισιδόρας, η οποία αναρωτιέται. Γιατί κάποιες λέξεις, όπως πρωινός, ηρωικός, Μωυσής, Τις βλέπουμε άλλες φορές γραμμένες με διαλυτικά και άλλοτε χωρίς. Τελικά, ποια είναι η σωστή γραφή. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Σιδώρα και είμαι μαθήτρια της 3ης Γυμνασίου. Δεν θέλω να απευθύνω την ερώτησή μου στον κύριο καθηγητή. Βλέπουμε λέξεις όπως πρωινός, σειροϊκός και μουησής, άλλοτε γραμμένες με διαλυτικά και άλλοτε χωρίς. Δεν θέλω να ρωτήσω ποια είναι η σωστή γραφή. Και ο Χριστούλης στο πλευρό τη. Η <Κι> Σιδώρα. Καλώς το ρωτάς αυτό και σου λέω από την αρχή ότι αυτές οι λέξεις, το ηρωικός, δεν θέλουν διαλυτικά, διότι το ω με το ι στα νέα ελληνικά δεν αποτελούν δίφθογκο, δίψηφοφωνίεν, ώστε να πρέπει να βάλει τα διαλυτικά για να μην διαβαστεί το Ω και το Ι μαζί σαν να ήταν ένα φωνήεν. Πού χρησιμοποιούνται τα διαλυτικά. Χρησιμοποιούνται εκεί που υπάρχει κίνδυνος να διαβάσουμε κάτι σαν να ήταν δίψιφοφωνίεν, διφθογκός. Πάρτε τη λέξη αητός. Στο αητός, εάν δεν βάλω διαλυτικά πάνω από το Ι, θα το διαβάσω ετός. Mm -hmm. Θα πάρω ένα άλλο παράδειγμα. Θεϊκός. Εάν δεν βάλω πάνω στο «ι» διαλυτικά θα το διαβάσω θικός. Διότι το «ι» αποτελεί δίψηφο φωνήεν. Πότε βάζουμε λοιπόν τα διαλυτικά. Τα βάζουμε για να δείξουμε ότι το «ι», το «α», το «ι» δεν αποτελούν δίψηφο φωνήεν άρα θα τα προφέρουμε χωριστά. Θα πω επί παραδείγματοι, αϊπνία, βάζω στο ύψιλον επάνω διαλυτικά, αλλιώς θα πω αυπνία, θα πω μεγαλοφυΐα, θα πω παλιροικός, όχι παλιρικός. Εκεί λοιπόν χρειαζόμαστε τα διαλυτικά. Στο ηρωικό, στο πρωινό, στο τροϊκό δεν βάζουμε διαλυτικά επειδή όμως παλιά έβαζαν και σε αυτά διαλυτικά κακός, έχει παραμείνει σήμερα κάπου να σημειώνονται διαλυτικά που δεν χρειάζονται. Χρόνια είχαμε και στα σχολικά μας ναι. βιβλία και στα βιβλία που έχουμε διαβάσει με το πολιτονικό, από τη Λόγια Παράδοση, οπότε για κάποιες γενιές είναι δύσκολο να εξοικειωθεί με τη νέα εικόνα το ίνδαλμα της λέξεως. Αυτό συμβαίνει και, και έχετε δίκιο. να μένουμε στην αρχαία μορφή, τη λόγια. Να περάσουμε τώρα στις ε, απαιτητικέ λέξεις, σε μία απαιτητική λέξη, το ρήμα λιδωρό. Έχω λοιπόν αναχείρας το λεξικό σας των πιο απαιτητικών λέξεων. Είμαι εδώ στο λιδωρό να μας πείτε την ερμηνεία του και να διαβάσουμε τα παραδείγματα. Τι είναι λοιπόν το λιδωρό. Mm -hmm. Είναι το χλεβάζω, το βρίζω, το μιλάω άσχημα σε κάποιον. Και μάλιστα είναι μία λέξη που γράφεται με όμικρον γιώτα βέβαια. Mm -hmm. Δεν ξέρουμε με ασφάλεια, με ακρίβεια την προέλευσή της. Μάλλον προέρχεται από ένα λίδο δωρό, mm -hmm. όπου το πρώτο είναι το λίδος, ένα είδος παιχνιδιού. Mm -hmm. Στα λατινικά είναι λούντους. Mm -hmm. Και το δεύτερο είναι το δωρό από το δέρο. Το γδέρνο. Να, έξω και η δωρά που είναι η το δωρά. δέρμα. Άρα το... έχει μια τέτοια σχέση παιχνιδιού, και κλπ. Κάτι κακού εν πάση περιπτώσει. Τη Δεν είμαστε όμως βέβαιοι για την ετοιμολογία. Ναι. Να πούμε ορισμένα παραδείγματα, κύριε καθηγητά. Υπενθυμίζω ότι είναι παραδείγματα τα οποία προέρχονται μέσα από την καθημερινή χρήση του λόγου. Λιδωρήθηκε. Τον είπαν γελίο, γραφικό, ανόητο. Σήμερα όμως, μετά θάνατον φυσικά, όλοι αναγνωρίζουν την αξία του έργου του. Όσοι μας λιδωρούσαν ότι δεν βοηθήσαμε τις ομάδες, έχασαν τη μιλιά τους μόλις βρέθηκαν στη θέση μας, είπε ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και βέβαια δεν θα παραλείψω να διαβάσω και ένα δίστιχο από τον Μανώλη Αναγνωστάκη, διότι στο λεξικό σας περιλαμβάνονται παραθέματα ποιητικά, λογοτεχνικά. Φοβάμαι τους ανθρώπους που άλλαζαν πεζοδρόμιο όταν σε συναντούσαν και τώρα σε λιδωρούν, γιατί λέει «δεν βαδίζεις στον ίσιο δρόμο», γράφει ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Τι ωραίο, τι ωραίο και το μυκτηρίζω βέβαια, είναι πολύ ωραίο, λέτε ηλιδωρία, ηλιδωρία, μυκτηρίζω, ονειδίζω, σαρκάζω, χλεβάζω, δεν διαβάζω άλλα από το λεξικό, συνεχίζουμε με μία ελληνογενή λέξη, τη λέξη ορμόνη. Κύριε Καθηγητά, να μας εξηγήσετε πόθεν. Πώς να πάει το μυαλό μας ότι το ορμόνη έχει σχέση, προήλθε δηλαδή, από ξένους ερευνητές... Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Οι οποίοι πήραν το ορμόν, τη μετοχή του ορμό, για να σχηματίσουν και να δηλώσουν αυτή την ουσία που ανακάλυψαν ότι οθεί τρόπον την να διεγείρει mm -hmm. το πάνγκρεας ώστε να εκρίνει τα πεπτικά υγρά. Και κάπου ήθελαν να δείξουν αυτή την ορμή, την ορμητική κίνηση. Πήραν λοιπόν από το ρήμα Ορμό τη μετοχή ορμών, βάλανε και την κατάληξη, και έτσι έχουμε το ορμόνι. Το ορμόνι, το οποίο παίρνει και δασία. Επειδή γιατί δασύνεται το ορμό. Βέβαια, το ορμό mm -hmm. δασύνεται. Οι ξένοι όταν παίρνουν από τα ελληνικά. Τι σέβονται τη δασία. Κρατάνε και τη δασία. Mm -hmm. Άρα το ορμόν γράφεται με δασία, όπω το ορίζον το γράφουν horizon. Ε, το ήρο το γράφουν hero. Δηλαδή όταν παίρνουν λέξει με δασία δηλώνουν τη δασία. Κάτι ξέρουν. Κάτι περισσότερο από εμά. Ναι. Προτείνω να περάσουμε στην απόδοση μιας ξένης λέξεως τώρα. Αυτό που ονομάζουμε πλασέμπο ή πλασίμπο. Ξευδοφάρμακο ή κονικό φάρμακο. Για μιλήστε μας. Είναι επίκαιρο αυτό το διάστημα, διότι όταν κάνουν την έρευνα για τα εμβόλια, άλλοτε δίνουν ένα κανονικό εμβόλιο οι ερευνητές, και άλλοτε δίνουν ένα εικονικό εμβόλιο. Γίνεται πάντα εικονικό. Αυτό. Φάρμακο. Γινόταν ναι, και γίνεται. αυτό το εικονικό mm. φάρμακο το λένε πλασέμπο. Το πλασέμπο προέρχεται στα ελληνικά από τα αγγλικά και στα αγγλικά από τα λατινικά. Ξεκινάει από ένα ρήμα, το plucket, το οποίο σημαίνει αρέσει, προκαλεί ευχαρίστηση. Από εκεί μπήκε μετά στην ιατρική. Mm -hmm. Τώρα, η λέξη πλασέμπο είναι εισαγωγική λέξη στην νεκρόσιμη ακολουθία των καθολικών. Λένε δηλαδή πλασέμπο ντόμινο in regione vivorum που στο πρωτότυπο στους ψαλμούς και μάλιστα των 114 είναι ευαρεστήσω εναντίον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Κοιτάξτε και το εναντίον Κυρίου δεν σημαίνει εναντίον, σημαίνει απέναντι στον κύριο. Δηλαδή, θα ευαρεστήσω τον κύριο στη γη των ζωντανών. Από εκεί το πλασέβο. Ο φεύγει. Ακριβώς. Ο νεκρός. είναι η νεκρόσημο ακολουθία των, των καθολικών. Στα λατινικά. Ακριβώ. Και στα γαλλικά από το «παρλέσαντε, chanter à πέρασε να σημαίνει μιλώ ή τραγουδώ για να ευχαριστήσω mm -hmm. και μετά πέρασε να είναι φαρμακευτική ουσία, η οποία δεν είναι ιαματική, είναι όπως λένε παρηγορητική και είναι το λεγόμενο εικονικό φάρμακο. Και μιας και είμαστε στην απόδοση κάποιων ξένων λέξεων, αγωνίζεστε γι' αυτό, εξάλλου, τι γίνεται με αυτό το like, τα λαϊκίσματα στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κύριε καθηγητά. Τακ, like. Καρδούλες, χεράκια, Πέρα από Πώς τα. Πώς μπορούμε το like να το αποδώσουμε. Τι είναι το like. Μου αρέσει. Α, κάνετε μία ανάρτηση mm -hmm. και έρχομαι εγώ και βάζω αυτό το like. Τι σημαίνει αυτό. Ότι κάνω μία επιδοκιμασία. Επιδοκιμάζω αυτό που ανεβάσατε. Μου αρέσει. Άρα το like στα ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί με τη λέξη επιδοκιμασία που θα καταλαβαίναμε όλοι ότι Ωραία, είναι... τη λέξη. Ναι, ότι είναι επιδοκιμάζω, δηλαδή αυτό που λέτε το επιδοκιμάζω και εγώ, αρέσει και σε μένα ναι. Θα το υιοθετήσω και εγώ, θα αναφέρω και εγώ. Επιδοκιμασία που σου δίνει και πληθυντικό επιδοκιμασίες, γιατί αν βάλεις το like πρέπει να κάνεις πληθυντικό στα αγγλικά likes και το likes, α, εντάξει, ακούγεται πολύ ξένο. Επιδοκιμασία επιδοκιμασία. Μία διαφανέστατη λέξη ελληνική ελληνικότατη. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε καθηγήτα για μία ακόμη γλωσσική διαφώτιση. Ευχαριστούμε και εσάς φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε σε προσκυνό γλώσσα.